τρως καμιά φορά που το βλέπεις, το προγούλ και τα λοιπά, λες από εκεί. Να και εγώ 4-5 τα έχω παραπάνω, ναι, αλλά εγώ δεν παίζω αλφα εθνική. Εγώ παίζω, ξέρω εγώ, 47-48 χρονών, κάνω ατομικό πρόγραμμα γιατί είμαι, ξέρω εγώ, ελεύθερα αθλούμενος. Μα σε παίκτης, δηλαδή ο άλλος είναι και πού φαίνεται τώρα. Πού φαίνεται τώρα, η στιά που. Παίζουν με αυτή την κυπριακή ομάδα, πώς το λέγανε, ο Μπάχο αυτός που βγήκε και μίλησε εκεί, τα ποντιακά, τα κυπριακά που μιλούσε και δεν τα καταλάβαινε να πούμε κτλ. Και κάνει αλλαγή τον εξτρέμ και βάζει τον Περέιρα. Σαν να τον ελέγχει τώρα ο Ίβιτς. Κοίταξε ρε Περέιρα να πάρεις δρόμο να φύγεις, γιατί ξέρεις τώρα σε φέραμε εμείς πίσω, αλλά επειδή εσένα δεν σε γουστάρει τώρα ο Τζαβελάκος, θα πρέπει να φύγεις. Και εγώ δεν σου λέω ότι ο Περέιρα κάνει σπεκταράς για να πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα για τον Πάοκ, αλλά με κνευρίζει που τον τρώει ο Τζαβέλας. Και να ήταν εδωμάζος ο Τζαβέλας να πάρω 30 κάμψεις. Να πάρω 30 κάμψεις να πάρω. 30 κάμψεις να πάρω. Να είναι ο Κούδας, θα πάρω 30 κάμψεις για τον Κούδα. Είναι ο Κούδας. Να πάρω 30 κάμψεις. Να κάνει ο Γκάλης το κουμάντο και να πει, ξέρω εγώ, δεν θέλω ρε το Λυπηρίδη, δεν θέλω το. Θα πάρω κάμψεις. Εδώ βγήκε στο μπάσκετ όλος ο Ρουφατράβας. Άντε να μην χαρακτηρίζω. Ο πολίτης με τον άλλο το γέρο, να πούμε τον κομπλεξικό της. Πώς το λέγανε το Σολίνα, το Βασιλακόπουλο. Αυτή η κομπλεξική και οι δύο. Και είπα για τον Γκάλη. Βάζω τον Γκάλη, λέει, είναι άτομο, λέει ο Γκάλης. Λέει, εδώ είναι, λέει, ομάδα. Ποιος για τον Γκάλη που παίζουν 5 και αυτός παίζει για 4. Βγήκαν αυτοί οι κομπλεξικοί κάτω από την Αθήνα. Ο αρχικομπλεξικός ο πολίτης. 4 ώσχη στην καθησιά του. Και ο άλλος ο αρχικομπλεξικός ο Βασιλακόπουλος, άλλη κόμπλα, και μίλησαν οι κόμπλες για τον Γκάλη. Αλλά έπρεπε να είμαι εγώ γιος του Γκάλη ή να είμαι, ξέρω εγώ, ή εγώ ο Γκάλης. Και να βγουν και να πω άντε ρε τίποτες, ρε πολίτη, που αν δεν ήμουν εγώ δεν θα έπαιρες τίποτα, κανένα γιος θα τον έλεγα. Είναι καλό παιδί τελικά ο Γκάλης, ξέρω να μιλήσει. Ή να ήμουν, ξέρω εγώ, να τον είχα εγώ. Να γαμπρώ τον Γκάλη ή να μου παιδί το πατέρα, τι ρε γέρο, φυγιά παιδό, μη σε δώσω κανένα χαστούκι να πούμε. Μη σε δώσω κανένα μπάτσο ρε Βασιλακόπουλε, και εσύ ρε πολίτη, σταμάτα, πιες λίγο λεμόνι, λίγο καφέ, ρε, να συνέλθεις, να τον έλεγα. Έχεις μούτρα και μιλάς, ρε πρασινοφρουρέ να πούμε, πολίτη, πρασινοφρουρέ, εναντίον του Γκάλη να πούμε. Κι όμως κύριε, αυτοί οι δυο λένε ότι το πρωτάθλημα λέει, το παίζουν λέει 5, δεν το παίζει ένας. Και τον απομυθοποιεί ολόκληρο Γκάλη. Απ' τη μια λες, ναι, και απ' την άλλη μπράβο ρε Βασιλακόπουλε, μπράβο και εσύ ρε πολίτη που χθες την ομάδα και έχεις εσύ τον Τζαβέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη και τις κότες από κάτω να μην γράφουν τίποτα, να μην λένε τίποτα. Θα ρίξει και είναι ο Ρομπέρτος Κάρλος, θα ρίξει και είναι, ξέρω εγώ, ποιος να σου πω ρε παιδί μου, ο Πελέ, θα ρίξει και είναι ο Μαραντόνα, θα ρίξει και είναι, ξέρω εγώ, Δομπάζος, ο Κούδας που πρέπει να προσκυνήσουμε, γιατί άμα φύγει θα πάθουμε και κάτι. Αυτό τον ΠΑΟΚ τώρα φτιάξανε τώρα αυτός ο άμπαλος ο Σαββίδης με τον άλλο τον Μίκη Μάου. Αυτά έχω να πω εγώ. 9.55 και ενώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.